Δείτε την 5η, 16 Ιανουαρίου, τον αγώνα του Άρη με την Bayern Leverkusen στη Γερμανία. Παρακολουθήστε την προσπάθεια του πρωταθλητή Ελλάδος κόντρα στην ανερχόμενη δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ για την πρόκριση στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Leverkusen Άρης, αυτή την 5η, στις 10 παρατέταρτο, από το Mega Channel. Το δικαστήριο άγεται στην απόφαση. 5η 16 Ιανουαρίου στις 11 παρατέταρτο το βράδυ. Μετά την απόφαση. Στο μεγάλο κανάλι. Δημήτρης Τσοβόλας, Γιώργος Πέτσος, Αλέξανδρος Κατσαντώνης, Νικήτας Κακλαμάνης, Βαγγέλης Βενιζέλος, Αλέξανδρος Λικουρέζος συζητούν στο στούντιο της Παιανίας με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Και στο στούντιο του Συντάγματος, σε ζωντανή σύνδεση, ο Θόδωρος Ρουσόπουλος με τους κορυφαίους εκπροσώπους όλων των πολιτικών κομμάτων. Την 5η στις 11 παρατέταρτο το βράδυ, μετά την απόφαση. Καλησπέρα σας. Σε 18 ώρες από τώρα αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου. Ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου έκανε απόψες δηλώσεις στον Θοδωρή Ρουσόπουλο. Μείνετε μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από το θέμα της κρίσης στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις και στα Βαλκάνια. Κυρίες και κύριοι, σοβαρή κρίση στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις προκάλεσε απόψε η αναγνώριση από τη Σόφια των Σκοπίων με τον ψευδεπίγραφο τίτλο της Μακεδονίας. Μόνη Βουλγαρία από όλες τις χώρες του κόσμου προχώρησε στην αναγνώριση την ώρα που η ΕΟΚ πάγωνε το θέμα των Σκοπίων και το πόσμα Παντεντέρ. Ο κ. Σαμαράς κάλεσε κατεπηγόντως στο Υπουργείο των Εξωτερικών τον Βούλγαρο επιτετραμένο στην Αθήνα για να υπογραμμίσει ότι η κίνηση της Σόφιας θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα και την ασφάλεια στα Βαλκάνια. Μόλις ένα τέταρτο κράτησε συνάντηση του κ. Αντώνη Σαμαρά με τον Βούλγαρο επιτετραμένο κ. Μητρόφσκι απόψε εδώ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κ. Σαμαράς κάλεσε επιγόντως στις 9 το βράδυ τον ξένο διπλωμάτη για να του εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια της ελληνικής κυβέρνησης προς τη Βουλγαρική για την αποψινή αναγνώριση από τη Σόφια των 4 Ιουγκοσλαβικών Ομόσπονδων Δημοκρατιών. Ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε τον κ. Μητρόφσκι ότι η ενέργεια αυτή της βουλγαρικής κυβέρνησης θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και σταθερότητα στα Βαλκάνια, ενώ ταυτόχρονα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις ρητές υποσχέσεις που μόλις πριν από λίγες μέρες και δώσει δημόσια εδώ στην Ελλάδα ο ίδιος ο Βούλγαρος Υπουργός Εξωτερικών κ. Γκάνεφ. Τέλος, ο κ. Σαμαράς τόνισε ότι η κίνηση αυτή γεννά σοβαρότατο θέμα αξιοπιστίας για τη βουλγαρική κυβέρνηση και ασφαλώς θα επηρεάσει αρνητικά τους ευρωπαϊκούς δεσπροσανατολισμούς. Η Βουλγαρία δεν περιορίστηκε μόνο στα Σκόπια, αναγνώρισε και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πυροδοτώντας τις σχέσεις της όχι μόνο με την Αθήνα, αλλά και το Βελιγράδι. Σήμερα το μεσημέρι καταφτάνει στην Αθήνα ο Σέρβος πρόεδρος Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς για συνομιλίες με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, συνομιλίες κυρίες και κύριοι που αποκτούν πρόσθετες κρίσιμες διαστάσεις. Ο Νίκος Γεωργιάδης από το Βελιγράδι μεταδίδει. Στα πλαίσια του άκρατου προεκλογικού ανταγωνισμού, που συνεπάγεται πολιτικό τυχοδιοκτισμό, εντάσσεται η ενέργεια της Σόφιας που αναγνώρισε και τις 4 Ιουγκοσλαβικές Δημοκρατίες, επισημαίνουν έγκυροι διπλωματικοί κύκλοι στο Βελιγράδι. Εάν η αναγνώριση των Σκοπίων ήταν αναμενόμενη, εφόσον προημερών δόθηκε συγκεκριμένο μεμοράντουμ στην ελληνική κυβέρνηση, η αναγνώριση Βοσνίας και Ερζεγοβίνης αποτελεί το άκρον άωτον του ζήν επικινδύνος. Όσον αφορά την πολιτική της Σόφιας, όταν ουδέν κράτος της Ευρώπης το τόλμησε. Σε αυτά τα πλαίσια, η αυριανή μετάβαση του Σέρβου Προέδρου Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς στην Αθήνα, 48 μόλις ώρες μετά από αυτήν του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Βελιγράδι, προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία. Νίκος Γεωργιάδης, Βελιγράδι, για το Mega Channel. Ως επικίνδυνο προεκλογικό χαρτί εκτιμάται λοιπόν η αναγνώριση των Σκοπίων από τη Βουλγαρία και ο πρόεδρος Ζέλεφ που θα αναμετρηθεί την Κυριακή με τον αντίπαλό του για το προεδρικό αξίωμα Βέλκο Βαλκάνοφ αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα. Μετά την αναγνώριση της Δημοκρατίας των Σκοπίων από τη Βουλγαρία, συνεδριάζει στη Σόφια το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας για να μελετήσει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Εξάλλου, από την Προεδρία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ανακοινώθηκε ότι ο πρόεδρος Ζέλεφ θα απευθύνει διάγγελμα για το θέμα των Σκοπίων. Όπως εκτιμούν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, τα Σκόπια έχουν μεταβληθεί σε πεδίο πολιτικής διαμάχης ανάμεσα στον Ζέλεφ και τον Βαλκάνοφ, των δύο δηλαδή υποψηφίων που συμμετέχουν την Κυριακή στον δεύτερο γύρο για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Βουλγαρίας. Εν τω μεταξύ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας διέψευσε πληροφορίες ότι μετακινούνται βουλγαρικά στρατεύματα κατά μήκος των συνόρων με τη Ιουγκοσλαβία. Κυρίες και κύριοι, σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκονται ακόμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μονάδες που εδρεύουν ή έχουν μετασταθμεύσει κοντά στα σύνορα με τη Ιουγκοσλαβία. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες για μετακινήσεις στρατιωτικών τμήματων με σκοπό, όπως εκτιμάται, την καλύτερη φρούρηση της Μεθορίου και κυρίως την αποθάριση ενδεχόμενης μαζικής εισόδου Σκοπιανών προσφύγων σε ελληνικό έδαφος. Ανάλογα μέτρα πάντως ισχύουν και σε μονάδες κοντά στα σύνορα με την Αλβανία.
άκρως επικίνδυνες, χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τις εξελίξεις στη Βαλκανική μετά την απόφαση της Βουλγαρίας να αναγνωρίσει τα Σκόπια. Ο κ. Παπανδρέου συμπλήρωσε ότι δεν θέλει να κρίνει την κυβερνητική πολιτική. Και για την έκθεση Μπαταντέρ απάντησε σε ερώτηση του Θοδωρή Ρουσόπουλου. Νομίζετε πως η έκθεση της Επιτροπής Μπατεντέρ μας απομονώνει από την ευρωπαϊκή κοινότητα? Δεν μας απομονώνει. Είναι μια απαράδεκτη έκθεση, η οποία δεν έλαβε τον κόπο ο κύριος αυτός και η Επιτροπή του, ούτε να ακούσουν και να αναφερθούν στις ελληνικές θέσεις. Με μεγάλη προσοχή αλλά και ανησυχία παρακολουθούν τις στραβές εξελίξεις στην Ιουγκοσλαβική κρίση οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αλέξης Παπαχελάς από την Ουάσιγκτον μεταδίδει. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή τις τελευταίες εξελίξεις στα Βαλκάνια, αλλά δεν εκτιμούν προς το παρόν ότι υπάρχει κίνδυνος γενικότερης αταραχής ή επέκτασης του εμφύλου πολέμου της Ιουγκοσλαβίας σε σχέση με τα Σκόπια. Αυτό τόνιζαν Αμερικανοί διπλωμάτες που παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση και προσπαθούν, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, να ξεχωρίσουν τις αξιόπιστες πληροφορίες από το συνοθήλευμα της φημολογίας και εσκεμμένης παραπληροφόρησης που προέρχεται από διάφορες βαλκανικές πρωτεύουσες. Οι ίδιοι διπλωμάτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους γιατί η εκεχηρία που έχει επιβληθεί συνεχίζει να ισχύει, ενώ υπογράμμιζαν ότι η κυβέρνηση Μπους θα λάβει τις τελικές αποφάσεις για την αναγνώριση της Σλοβενίας και της Κροατίας στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Από την Μάστα για το Mega Channel, Αλέξη Παπαχελάς. Από τις 8 το πρωί αρχίζουν τη διάσκεψή τους οι 13 τακτικοί δικαστές του Ειδικού Δικαστηρίου. Στις 6 το απόγευμα θα ανέβουν στην έδρα του Ειδικού Δικαστηρίου για να ανακοινώσουν την απόφασή τους. Η Έννη Μαγιάση έχει πληροφορίες.